Πρόσφατα, φήμες κυκλοφόρησαν για την υγεία του Ραμζάν Καντίροφ, του ηγέτη της Τσετσενίας και πιστού συμμάχου του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Αναφορές από την Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών και διάφορα μέσα ενημέρωσης είχαν δείξει ότι ο Καντίροφ ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, τροφοδοτώντας εικασίες για την υγεία και το πολιτικό του μέλλον, κάτι που έχει ξαναγίνει αρκετές φορές. Ωστόσο, ο Καντίροφ μπήκε στο Twitter για να σταματήσει αυτές τις φήμες, συμβουλεύοντας όσους πίστευαν τα δίθεν νέα περί σοβαρής ασθένειάς του να κάνουν μια βόλτα στον καθαρό αέρα. Εδώ και περίπου μια εβδομάδα, οι Ουκρανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν αναφέρει ότι ο Ραμζάν Καντίροφ νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε σε διάφορες πηγές μέσων ενημέρωσης, κυρίως της Ουκρανίας. Ο Καντίροφ φημολογούνταν ότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και κάποιες μέρες, υποτίθεται λόγω προβλημάτων στα νεφρά. Αυτές οι αναφορές κέρδισαν έλξη στα social media, ειδικά με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Αλεξάν Σουλεϊμάνοφ, του προσωπικού του γιατρού του Καντίροφ, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να δηλητηριάσει τον Τσετσένο ηγέτη. Σε μια κίνηση για να αντιμετωπίσει αυτές τις φήμες, ο Ραμζάν Καντίροφ είπε σε βίντεο του στο Twitter: «Συμβουλεύω όλους όσους δεν μπορούν να διακρίνουν την αλήθεια από το ψέμα στο διαδίκτυο να βάλουν σε τάξη τις σκέψεις τους. Η βροχή και ο καθαρός αέρας είναι υπέροχα νοσογονητικός», είπε και δημοσίευσε ένα βίντεο με τον εαυτό του να περπατά στη βροχή, τονίζοντας περαιτέρω ότι είναι ζωντανός και καλά. Ο Τσετσένος ηγέτης στο βίντεο φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του, όπως αποδεικνύεται από τα δικά του λόγια και το βίντεο που δημοσίευσε. Όμως αρκετοί είναι δύσπιστοι για το χρόνο της βιντεοσκόπησης παρά τις διαβεβαιώσεις του Τσετσένου ηγέτη. Αυτό το περιστατικό χρησιμεύει ως μια ακόμη υπενθύμηση της δύναμης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης μέσα από φήμες που λειτουργούν κυρίως στα πλαίσια ψυχολογικού πολέμου. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.